όταν ένωσε πιο πάνω το μέτωπο από τη Βαρυμπόμπη και από το Κρυονέρι, τρελαθήκαμε. Τέτοιο πράγμα δεν είχαμε ξαναζήσει. Κάτοικος και εθελοντίστας ο πυροσβέστης, ο Κωνσταντίνος Τζουμάκας, περπατά στη γειτονιά του στην Δροσοπηγή, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες έσφιζε από πράσινο. Σκέφτεται ξανά και ξανά τις στιγμές που η φωτιά περικυκλώνε τον τόπο του και το μυαλό του πηγαίνει στους τρεις φίλους του. Επίσης εθελοντές που δίνουν μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθούν στη ζωή. Δυστυχώς τους έκλεισε μέσα η φωτιά. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι και στο νοσοκομείο με βαριά εγκάβματα. Οι τρεις εθελοντές που βρίσκονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με μαρτυρίες την Πέμπτη, επιχειρούσαν στη Δροσοπηγή προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους. Η πυρκαγιά όμως τους πρόλαβε. Το αυτοκίνητο του ενός είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου και το εγκατέλειψε την ώρα που άρχισε να καίγεται. Τελικά πρόλαβαν και βρήκαν καταφύγιο σε αυτήν εδώ την οικοδομή. Ωστόσο, το σημείο δεν ήταν δυνατό να τους προστατεύσει από το τεράστιο θερμικό φορτίο. Ο εθελοντίστας ο πυροσβέστης Μάνος Αρβανιτίδης κοιτά με απόγνωση ό,τι έχει απομείνει από το σπίτι του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Από τη μια στιγμή στην άλλη έμεινε στο δρόμο ο ίδιος με τη γυναίκα του, τη 10χρονη κόρη τους και τα 3 του σκυλάκια. Έσωσε σπίτια γειτόνων του όταν το δικό του τυλίχτηκε στις φλόγες. Φύγαμε, εγώ έβαλα τη στολή μου και πάνω στη φούρια μου δεν πρόλαβα ούτε να πάρω μία βαλίτσα, ούτε τα βασικά. Τα έγγραφα που είχε ο καθένας στο σπίτι του, ρε παιδί μου. Καμιά φωτογραφία, τα συμβόλαια του σπιτιού, κάτι, οτιδήποτε. Τα αφήσαμε όλα μέσα για στη φούρια μας, γιατί ερχόταν η φωτιά. Δεν ξέραμε από πού θα προσεγγίσει πρώτα την Ιπποκράτειο. Μέχρι πρώτων τριών ημερών ήταν εδώ η μόνιμη κατοικία τους. Το μόνο που στέκει όρθιο είναι μια υποδομή που είχαν για να τοποθετηθεί ανελκυστήρας. Το βιός τους έχει καταστραφεί. Πραγματικά δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Φιλοξενούμαστε. Το παιδί μου αναγκαστικά, για να μην είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση, το έχω στείλει σε άλλα συγγενικά πρόσωπα για να μας βλέπει με στην κατήφια και σε αυτό που ζούμε. Η οδός Αθανασίου Διάκου στη Δροσοπηγή είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Σπίτια κάηκαν ολοσχερός, περιουσίες καταστράφηκαν, κόποι μιας ολόκληρης ζωής τυλίχθηκαν στις φλόγες και το μόνο που έχει απομείνει είναι από καΐδια. Είδαμε τη φωτιά να έρχεται πάνω από τον οικισμό της Δροσοπηγής. Κατέβηκε πολύ γρήγορα κάτω στον οικισμό. Και εκενώσαμε, φύγαμε. Ο Γιώργος Τσιλφίδης έφυγε για να σωθεί όταν είδε τις φλόγες να τυλίγουν τη Δροσοπηγή και να στρέφονται προς τις Αφίδνες. Από θαύμα και χάρη στις προσπάθειες των εθελοντών, δεν κάηκε το σπίτι του. Είχε γεμίσει την πανιέρα με νερό και βγάλαμε καμιά δεκαριά κουβάδες και ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Ω, τι γίνεται! Κάνει κανείς εδώ μέσα! Είναι οι στιγμές αγωνίας σε σπίτι στη Βαρυμπόμπη που έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αστυνομικοί με φακούς στα χέρια φωνάζοντας ψάχνουν μην τυχόν και παραμένουν μέσα στη φυλαγόμενη οικία άνθρωποι. Τι να φωτιά όλα. Φώναξε. Είναι κανείς εδώ!